Ελένα, καλημέρα. Εσύ, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα. Εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα που δεν είναι. Έχει γίνει χαμός με συλλήψεις όλο το βράδυ. Πολύ μεγάλη είδηση. Έτσι. Είναι η πρώτη είδηση όλη την ημέρα σήμερα. Ακριβώς. Από χθες το βράδυ από τις 11.30 Γιώργο, εντάλματα σύλληψης. Για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ακριβώς έχουν εκδοθεί. Για δάνεια περίεργα που δίνονταν. Επισφαλή δάνεια, έτσι τα ονομάζουν, που έδωσε και ελέγχεται η διοίκηση και η διοίκηση του ταχυδρομικού ταμιευτήριου από το 2006 έως το 2011. Μάλιστα. Έχουν εκδοθεί πολλά, 15 περίπου εντάλματα σύλληψης. 15 εντάλματα σύλληψης. Εναντίον επιχειρηματιών αλλά και πρώην μελών της διοίκησης του ταχυδρομικού ταμιευτήριου. Για ποια περίοδο είναι, Ελεάνα, είπες? Είναι η περίοδος 2006-2011, Γιώργο. Μάλιστα. Είναι διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας εκεί. 2006 νομίζω ότι είναι. Καραμαλή. Είναι Καραμαλή, είναι και Παπανδρέου. Καραμαλή και Παπανδρέου. Είναι και Πασό και Νέα Δημοκρατία. Νομίζω, ναι. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν παίρνω όρκο, δεν θέλω να λέω ανακρίβειες, αλλά νομίζω ότι είναι και επί δύο κυβερνήσεων. Καλά, δεν σημαίνει κάτι, αυτό απλώς ρώτησα. Όχι, όχι, δεν σημαίνει κάτι. Σου λέω ποια περίοδο ήταν και γι' αυτό ελέγχονται οι διοικήσεις εκείνης της περίοδου. Έχουν εκδοθεί λοιπόν αρκετά εντάλματα σύλληψης. Ξέρουμε το ύψος των παράνομων δανείων που είχαν δοθεί. 500 εκατομμύρια διαβάζω. Λοιπόν, όχι, θέλω παιδιά να δείτε.